Θα καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Κρήτης, κύριο Τσαπάκο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σχεδιάζεται και σχεδιάζεται και ήδη έχετε και κάνει κάποιες παραμβάσεις, όπως σας άκουγα χθες να δηλώνετε μέσα από το ρεπορτάζ της Κρήτη TV. Υπάρχουν σημεία τα οποία έχετε παρέμβει, σημεία που δεν έχετε ακόμα παρέμβει. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η Κρήτη, και βέβαια ζητήσατε από την άλλη και την ενεργοποίηση του κάθε ενός από εμάς. Πάμε λοιπόν στο τι ξέρετε, τι δεν ξέρετε, πού παρεμβαίνετε, πού δεν παρεμβαίνετε, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα, και μετά πάμε και στη δική μας την παρέμβαση. Δουλεύουμε σε μια αντιπυρική περίοδο, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, μια αντιπυρική περίοδο που ήταν σύμφωνα με τους επιστήμονες η πιο δύσκολη των τελευταίων 40 ετών. Αλλά παράλληλα δεν περιμέναμε να φτάσουμε εδώ για να δουλέψουμε την αντιπυρική. Έχουμε καταγράψει, έχουμε σχεδιάσει, έχουμε παρέμβει ήδη σε πολλά σημεία που πρέπει να παρέμβουμε. Από εκεί και πέρα συνεδριάζονται τα ΠΕΣΟΠ, ξεκινώντας από το ΠΕΣΟΠ που συνεδρίασε πριν από μερικές μέρες στα Χανιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Αύριο θα είμαι στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, θα συνεδριάσουμε αντιστοίχως εκεί για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, και θα έπονται και τα δύο οι συνεδριάσεις των δύο επόμενων ΠΕΣΟΠ, για να δούμε τι έχουμε κάνει, να δούμε τυχόν ελλείψεις και να παρέμβουμε εκεί που πρέπει. Τι σημαίνει η ΠΕΣΟΠ για τον κόσμο που δεν ξέρει? Είναι ουσιαστικά το συντονιστικό του κάθε νομού, το περιφερειακό συντονιστικό του κάθε πρώην νομού, της κάθε περιφερειακής ενότητας. ΣΝΟ, όπως λέγαμε παλιά, έτσι, συντονιστικό. Με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την πολιτική προστασία, τους δήμους όλους του νομού, τις εθελοντικές ομάδες, το πυροσβεστικό σώμα, το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, όλοι οι φορείς, μπορεί να μου διαφέρει τώρα κάτι, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και έχουν σχέση και με την πρόληψη, την προετοιμασία, αλλά και αν ομιγένεται σε κάτι στο πεδίο, είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Ωραία. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα, τι είναι αυτό το οποίο είναι διαπιστωμένο, τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε και για την συνέχεια, διότι τουλάχιστον αυτό το οποίο προτάσετε και έχει τη δική του την ιδιαίτερη σημασία, πολύ ιδιαίτερη σημασία, είναι αυτό το οποίο ακούστηκε, ελέγχθηκε, ότι ξέρετε, παρά τα περιορισμένα οικονομικά. Πραγματικά τα οικονομικά είναι περιορισμένα, έχουμε τηθεί για χρηματοδοτήσεις, πιστεύω να μας δοθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αύριο δεν είναι η επικοινωνία του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας? Ναι. Συνεχίστε, συγγνώμη σας διακόψα. Από εκεί και πέρα έχουμε εργολαβίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, έχουμε εργολάβους που παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί. Έτσι είχε γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Φέτος θα γίνει πιο στοχευμένη. Σε γενικές γραμμές είμαστε σε καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα ο εχθρός του παλιού πάντα είναι το καλύτερο και εμείς επιχειρούμε γι' αυτό. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Όπως δουλέψαμε την αντιπυρική, με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψουμε και την αντιπλημμυρική. Καλά. Ας μην ξεκινήσω από την αντιπυρική, αλλά ας μην όμως μόνο σε αυτά τα οποία πάτε για το χειμώνα, γιατί το μυαλό του καθένας από εμάς, η ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μας, κύριε Τσαπάκο, είναι η εξής. Οι ερωτήσεις που έρχονται στο μυαλό μας: έχουν καθαριστεί ποτάμια, έχουν καθαριστεί ρέματα, έχουν φύγει φερτά υλικά από φρεάτια, Ιρλανδικές γέφυρες, να το ολοκληρώσω μόνο, να έχει την καλοσύνη, και θα δώσετε ολοκληρωμένη την απάντηση. Έχουν φύγει τα φερτά υλικά από τις Ιρλανδικές γέφυρες, όπου υπάρχει πρόβλημα πρόσβαση σε κάποιες περιοχές, το οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί για να μπορούν να περάσουν τα συνεργεία σας. Εκείνα τα σημεία όπου έχουμε συνεχώς πτώση φερτών υλικών ή πτώσεις βράχων κλπ, έχει ληφθεί κάποια μέρημνα, γίνονται κάποιες εργολαβίες έτσι ώστε να αποκατασταθούν? Είναι κοινές ερωτήσεις, νομίζω ότι σας τις μεθέτουμε κάθε
κάθε δύο και τρεις και λίγο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σαφώς, αυτή είναι η καταγραφή, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτό σας είπα ότι δουλεύουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Όποια σημεία είναι εντοπισμένα και χρειάζεται παρέμβαση, το κάνουμε. Είτε εμείς, είτε οι Δήμοι, είτε οι ΔΕΙΑΧ, για παράδειγμα, στα 9 χτες που τεθήκαν, που είναι αρμοδιότητες κάποια πράγματα, επισημανθήκανε, δουλεύονται και θα δουλεύονται μέχρι να αποκαταστήσουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα. Αποκατάσταση βέβαια σημαίνει και αποκατάσταση ζημιών, έτσι, γιατί... Εντάξει, δεν είναι δόκιμος όρος. Να έρθει στην κατάσταση τέλος πάντων που πρέπει κάθε ρέμα, κάθε ποταμός. Όχι, εγώ σκόπιμα σας πήγα και στην αποκατάσταση. Γιατί όταν έχουν παρουσιαστεί και ζημίες και θα πρέπει να αποκατασταθεί μία ζημιά για την ασφάλεια, εμένα που διέρχομαι από κάποιο σημείο, δεν είναι μόνο κάποιο φερτό υλικό ή δεν είναι κάτι, ένα μπάζωμα. Είναι η αποκατάσταση μιας ζημιάς. Ήταν συγκεκριμένο. Κύριε Αυλουγεράκη, αυτά σαφώς και αποκαταστάσεις γίνονται. Όπου έχουμε θέματα, παρεμβαίνουμε άμεσα και οι αποκαταστάσεις γίνονται. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για τις κοίτες των ποταμών, των ρεμάτων κτλ., οι διατομές των σωληνωτών, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και παρεμβαίνουμε, σας ξαναλέω, στοχευμένα για να τα φέρουμε στην κατάσταση που πρέπει να έρθουν. Ναι, αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι τα οικονομικά της περιφερειας, όπως λέτε σε όλους τους τόνους, είναι περιορισμένα. Οι Δήμοι από τη δική τους την πλευρά διαμαρτύρονται με τον πιο δυνατό τρόπο για τα περιορισμένα οικονομικά τους. Πώς μπορεί να επιτευχθούν όλα αυτά και αν τα οικονομικά είναι τόσο περιορισμένα, εγώ θα σας ρωτούσα σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένος από τις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ασφάλεια όλων μας, με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Σας είπα ότι ο Θεός του καλού είναι το καλύτερο και σίγουρα θέλουμε πιστώσεις και διεκδικούμε πιστώσεις για να κάνουμε και τις παραβάσεις τώρα για να σχεδιάσουμε και να οριμάσουμε και να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα που δρομολογούμε για όλη την περιφέρεια Κρήτης, ώστε κάποια σημεία που έχουν θέματα να αποκτήσουν τεχνικά και υποδομές τέτοιες ώστε να βελτιώσουν και την ποιότητα των κατοίκων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Όπως σας είπα προηγουμένως, οριμάζουμε μελέτες, ετοιμάζουμε και θα βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα βρούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Τώρα για τις άμεσες παρεμβάσεις και τους καθαρισμούς, σίγουρα δεν έχουμε περιορίσει τα χρήματα, έχουμε όμως χρήματα και θα κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές που πρέπει ώστε να έχουμε ένα καλό και ασφαλή χειμώνα και στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Προλαμβάνοντας ενδεχόμενα ακόμα και πληγές στις περιοχές που από φαινόμενα, δυνατά φαινόμενα των προηγούμενων χρόνων μας έχουν δώσει ιδιαίτερα προβλήματα, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μεταφορικά έχουν πνιγεί, το κυριολεκτικό το γνωρίζουμε, αλλά και πραγματικά έχουν πνιγεί οι περιοχές τους από τα λασπόνερα, από τα νερά. Όλα αυτά είναι εστιασμένα, είναι καταγεγραμμένα και εκεί θα κάνουμε παρέμβαση. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι άλλο, ότι υπάρχει η συλλογική ευθύνη, υπάρχει η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, από φέτο επιβλήθηκε ο νόμος σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει κάποιος να μας επιβάλλει να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, το να συντηρήσουμε, να καθαρίσουμε την αυλή μας περίοδο το καλοκαίρι και ήταν αυτονόητο. Όπως και τώρα, το να κάνουμε κάποια πράγματα τις περιουσίες μας, τις οικίες μας και θεωρώ ότι και αυτά είναι αυτονόητα. Οπότε όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Αυτό το είπα και χθες, το λέω και σε όλους τους τόνους. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε προτεραιότητα την ασφάλεια των κρητικών και των επισκεπτών του νησιού. Δεν κινούμαστε ποτέ και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη μας στις στενές αρμοδιότητες τις δικές μας. Δηλαδή και στις συνεδριές που κάνουμε τώρα λέω πάμε όλοι μαζί. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία ότι αυτό είναι του Δήμου, αυτό είναι της ΔΕΙΑΧ, αυτό είναι του ΖΕΙΑΙ ή αυτό είναι της περιφέρειας. Όλοι μαζί μας αφορά όλους και πρέπει να το κάθε θέμα να το αντιμετωπίζουμε συνολικά και συλλογικά. Τι είδους μήνυμα στέλνετε αυτή την ώρα τους? Λέτε δηλαδή ότι όπου δεν μπορούμε, δεν έχουμε πάει, εμείς μπορείτε να παρέμβετε και εσείς? Αυτό όχι, λέτε στους Δήμους, στις ΔΕΙΑΙ κλπ. Όχι, δεν το στέλνω έτσι.
είμαστε απόλυτα συντονισμένοι. Μιλάμε με όλους τους Δήμους της Κρήτης, μιλάμε με τους τοπικούς που είναι τα αρχαία και τα μάτια μας σε όλο το νησί. Και δεν το λέω για να αποφύγω και να πω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, κάντε το εσείς. Απλά όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε μικρά και σε μεγάλα θέματα. Μας αφορά όλους και έτσι πρέπει να γεννηθούμε κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Όπου δεν μπορεί κάποιος από εμάς ως ιδιώτης να τα καταφέρει, μπορεί να ζητήσει άμεσα τη σύνδρομη και τη βοήθειά σας. Σαφώς. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει κατά επανάληψη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, πάντα, κυρία Τσαπάκο, προσέξτε τι σας ρωτώ. Εάν εγώ δεν μπορώ, δεν έχω την δυνατότητα να προχωρήσω σε αυτό που λέτε, αν έχω την ατομική ευθύνη για τον καθαρισμό, δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοείται, του οικοπαίδου μου, της πλαγιάς μου, δεν ξέρω, του σπιτιού μου κλπ. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια από εσάς? Ναι, νομίζω ότι μπορείτε να βρούμε τη λύση από κοινού. Και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για κάθε θέμα, για κάθε πρόβλημα, δίπλα στον πολίτη. Μάλιστα. Άρα η επικοινωνία είναι με τους Δήμους και με την περιφέρεια. Με την περιφέρεια και τους Δήμους. Αυτό δεν μου λέτε? Σαφώς. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ.